Χαίρετε. Τι μας κάνετε, λοιπόν. Μετά από μέρες, να καλωσορίσουμε και πάλι τον Πότμο. Γεια τελικά σας. Δεν τον έφαγε η Μοσάντ. τα βιογραφικά που θα ζητήσει. Ζήτησαν να στείλουν βιογραφικά κτλ. Είχατε συνεννοηθεί, αλλά δεν τα ναι, αλλά η Μοσάντ τελικά με πούλησε και έφερε τον Πότμο πίσω. Οι άκρες σου δεν είναι πολύ καλές τελικά. γεια σας. Είναι μια ακόμα. Επανερχόμαστε στη ροή των εκπομπών Newsroom καθημερινά στις 8 και κάτι μέχρι τις 9 εκεί περίπου. Ναι, έχω μαυρίσει περισσότερο από ό,τι ήμουν όταν έφυγα. Με βάρεσε ο ήλιος. Παιδευόμασταν πόση ώρα να το φωτίσουμε, έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι... Και πάμε να περάσουμε... ναι, 8 και κάτι είναι το 8 και μισή που λέει... Διαμαρτύρεται το κοινό εδώ πέρα, αν είναι, λέει 8 και κάτι είναι το 8 και μισή. Ναι, 8 και κάτι. Ακόμα και 8 και 40, ακόμα 8 και 55 είναι 8 και κάτι. Ναι. Είμαστε ακριβείς στην ορολογία που χρησιμοποιούμε. Και να περάσουμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα. Η προειδοποίηση που ήρθε από την Blast Economist ήταν η απαγορευμένη λέξη της ημέρας είναι ιατροδικαστής. Προσοχή, μην αναφέρετε αυτή τη λέξη, κινδυνεύετε να απολυθείτε από τυχόν ενημερωτικό μέσο στο οποίο εργάζεστε. Τουλάχιστον αυτό ισχύει για τη δημόσια τηλεόραση. Τη δημόσια, παύλα κρατική τηλεόραση. Θα τα δούμε πιο κάτω αυτά και φυσικά το θέμα το κύριο είναι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις οι οποίες βγήκαν τελικά για τους 15 συλληφθέντες αντιφασίστες από την μοτοπορία που είχε καταλήξει σε επίθεση της αστυνομίας εναντίον της, συλλήψεις, βασανισμούς επί 5 ημέρες ολόκληρες και τελικά σε εγγυήσεις ύψους περίπου 45.000 ευρώ, οι οποίες μειώθηκαν κάπου γύρω στις 30.000 ευρώ. Λοιπόν, θυμόμαστε όλοι τις δηλώσεις Δένδια ότι η ελληνική αστυνομία δεν καίει κρατουμένους της με αναπτήρα κτλ. Ναι, δεν συνέβησαν ποτέ όλα αυτά. Ναι. Μάλιστα το δημοσίευμα που είχε, που είχε βγει στην εφημερίδα Guardian τη Βρετανική το είχε αποποιηθεί με τα πδελιγμίας ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Μιλώντας και για μηνύσεις βέβαια. Είχε υποθεί κάτι ότι θα γίνουν μηνύσεις εναντίον της εφημερίδας για δεν ξέρω τι, συκοφαντική δυσφήμιση. Υπόθηκε τελικά ότι θα το αναλάβει το νομικό συμβούλιο αυτό, τη μήνυση κατά της εφημερίδας Guardian. Παρόλα αυτά, ο 7ος τακτικός ανακριτής που χειρίστηκε την υπόθεση των 15 αντιφασιστών διαπιστώνει εγκληματικές πράξεις τις οποίες διέπραξαν αστυνομικοί σε βάρος των συλληφθέντων που συμμετείχαν στην αντιφασιστική μοτοπορία της 30ης Σεπτεμβρίου. Ζητά την ποινική δίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δέλτα για κακούργημα, για το κακούργημα των βασανιστήριων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αναπτήρα που ανέφερε ο Δένδιας, επιβλώνει ιατροδικαστικές εκθέσεις, εκτός από βαριά σωματική βλάβη, κατέγραψαν και το σημάδι του αστυνομικού τέιζερ. Έτσι όπως ηρωνικά το ανέφερε ο Δένδιας στη Βουλή ως κάψιμο από αναπτήρα και λέει αν είναι δυνατό να καίμε με αναπτήρα στους κρατούμενους, μάλλον νόσα... Πιστεύει κανείς, λέει σοβαρά, ότι καίμε τους κρατούμενους με αναπτήρα. Ναι, όχι. Στην Ελλάδα γίνονται τέτοια πράγματα. Ναι, και είχε δίκιο, δεν τους καίμε με αναπτήρες, με τέιζερ τους καίμε. Ναι. Έτσι. Οι ιατροδικαστές διαπιστώνουν βαριά σωματική βλάβη. Ο 7ος τακτικός ανακριτής με κατόπιν των εκθέσεων των ιατροδικαστών στην έκθεσή του, στην αναφορά του προς τον εισαγγελέα, τονίζει κατόπιν των ανωτέρων, των εκθέσεων κτλ. Και επειδή κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ανέκυψε γεγονός που διώκεται αυτεπαγγέλτος, ήτι τα εγκλήματα πρώτον της βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης από κοινού κατά συρροή τετελεσμένη και σε απόπειρα, το οποίο αποτελεί κακούργημα. Δεύτερο, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά συρροή. Τρίτο, της παράνομης οπλοφορίας ως προς το πιστόλι τέιζερ. Και τέταρτο, της οπλοχρησίας. Σας ανακοινώνουμε τις πράξεις αυτές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του Κοινού Ποινικού Δικαίου
του κώδικα ποινικού, του κώδικα ποινικής δικονομίας, και παρακαλούμε για τις δικές σας, του εισαγγελέα δηλαδή, κατά τον νόμο ενέργειες. Ο Δένδιας είχε προσπαθήσει να προκαταλάβει το πόρισμα του ανακριτή, την αναφορά, λέγοντας στη Βουλή ότι στο πόρισμα δεν θα υπάρχει ούτε δείγμα ηλεκτροσόκ, ούτε και κάψιμο. Θα υπάρχουν μόνο οι εκχυμώσεις και τα τραύματα, αποτέλεσμα του γεγονότος ότι είχε προϋπάρξει συμπλοκή με άλλους. Και πέραν αυτού είχε προϋπάρξει και αντίσταση κατά της αστυνομίας. Ανέφερε μάλιστα ότι η εφημερίδα Guardian που δημοσίευσε τις καταγγελίες και τα λοιπά, ότι ήταν υποβολημιαίο δημοσίευμα, και φυσικά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αγαπημένο μας χάστα. Πίσω από όλα, ναι, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Hashtag φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή. Έτσι. Αυτό που σημειώνεται από ειδησιογραφικές ιστοσελίδες είναι ότι περιέργως την ίδια πληροφόρηση είχε και η Χρυσή Αυγή, η οποία στο τεύχος, στο φύλλο 7795 της φυλάδας της, έγραφε στο πρωτοσέλιδο ότι τα ΜΜΕ καλύπτουν τα ρεζιλίκια του ΣΥΡΙΖΑ απάτη ή δίθεν βασανισμοί. Είχε δηλαδή κάτι σαν συνεννόηση με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Διαβεβαίωνε τους αναγνώστες της εφημερίδας της ότι όλα αποδείχτηκαν, χωρίς να έχουν βγει τα πορίσματα, μια κακοστημένη απάτη. Ενώ συμπτωματικά τελείως η Χρυσή Αυγή και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός, χρησιμοποιούν την ίδια φρασιολογία, ακόμα και το χαριτωμένο αστιάκι με τον αναπτήρα. Λοιπόν, αναφέρουν τα ειδησιογραφικά, ωστόσο αυτό που δεν είδε ο πολιτικός προϊστάμενος των Δελτάδων τα κατέγραψαν με σαφήνεια όχι ένας, αλλά 8 ιατροδικαστές. Δηλαδή για να μην υπάρχει κάποιο... Που έκαναν τα πορίσματα. Είναι 8 διαφορετικοί ιατροδικαστές που έκαναν τα πορίσματα. Λοιπόν, ανέφερε επίσης ο Δένδιας στη Βουλή, γιατί λοιπόν δεν κάνουν μηνύσεις. Και αναφέρουν τα ειδησιογραφικά, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και εμπνευστής του διαπόητου κουκουλονόμου, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο πολλοί διαδηλωτές καταλήγουν με κακουργηματικές κατηγορίες στα δικαστήρια. Βιάστηκε πάλι, αναφέρει συγκεκριμένα η Αυγή, ξεχνώντας ακόμα και τα νομικά που σπούδασε. Από την πρώτη στιγμή, οι συνήγοροι των συλληφθέντων δήλωσαν ότι θα προβούν σε μηνύσεις αμέσως μόλις συμπληρωθεί ο φάκελος της δικογραφίας με τα ιατροδικαστικά πορίσματα που έφτασε στα χέρια του μόλις στις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Επιπλέον, σύμφωνα με το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος, η μήνυση μπορεί να κατατεθεί μέσα σε χρονικό όριο 3 μηνών από την ημέρα που έγινε η αρχική καταγγελία. Δηλαδή ούτε καν περίμενε δηλαδή ο Δένδιας να... Ναι, χωρίς να βγουν τα πορίσματα έλεγε γιατί δεν κάνουν μηνύσεις. Τώρα που βγήκαν τα πορίσματα θα γίνουν και μηνύσεις κανονικά, βασισμένες στο άρθρο 137 του ποινικού, 137α του ποινικού κώδικα για τα βασανιστήρια, ο οποίος ορίζει ότι βασανιστήρια συνιστούν κάθε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων φυσικών και τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος. Και τα λοιπά και τα λοιπά, σωματικές κακώσεις και λοιπά, που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη, αλλά όπως είδαμε, ήδη ο ανακριτής έχει κάνει την αναφορά του προς τον εισαγγελέα για αυτεπάγγελτα κακουργήματα. Ο νόμος έτσι είναι, δηλαδή κάθε φορά τελούνται βασανιστήρια στην Γαδά μετά από πορείες. Δηλαδή, αν βάλουμε και τα ψυχολογικά μέσα βασανιστήρια. Δυστυχώς, απλώς πολλές φορές μεμονωμένοι διαδηλωτές δεν έχουν το σθένος, δεν έχουν τις γνώσεις, δεν έχουν την υποστήριξη, την νομική, να προβούν σε ούτε τις δυνατότητες ίσως και τους πόρους, ας πούμε, για να μπορέσουν να στηρίξουν την υπόθεσή τους. Και οι ίδιοι δικηγόροι, δηλαδή. Να μαζέψουν τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να καταγγείλουν τις περιπτώσεις. Είχα βρεθεί ως μάρτυρας για μια σύλληψη και ο δικηγόρος μου έλεγε συγκεκριμένα: άστο να δούμε τι θα γίνει, να ξεμπερδεύει το παιδί, μην εξαγριώνουμε τον ανακριτή. Δηλαδή, φοβούνται και τα νομικά αντίπεινα πολλές φορές
όταν θέλουν να, ακριβώς, να προβούν σε καταγγελίες. Στο... Περνώντας λίγο σε ένα διαφορετικό θέμα, στην ελευθερία του τύπου, την οποία σχετικό, είδαμε, έτσι, δεν είναι το οποίο είναι και σχετικό εν μέρη, έχουμε όμως ένα ευρύτερο ζήτημα, καθώς προχθές ασκήθηκε ποινική, αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη κατά του Κώστα Βαξεβάνη, που εκδίδει το περιοδικό Hot Dog, για την δημοσίευση της λεγόμενης διαβόητης λίστας Lagarde, η οποία περιλαμβάνει ονόματα και τίτλους και ονομασίες εταιριών, οι οποίοι διέθεταν το τελευταίο, κάποιοι λένε το 2009, κάποιοι λένε πιο μετά, λογαριασμούς στην Ελβετία. Υπάρχει δηλαδή η υπόνοια ότι έχουν βγάλει χρήματα έξω για να τα κρύψουν, για να μην φορολογηθούν, για να γλιτώσουν, ναι, στην τράπεζα HSBC, για να γλιτώσουν πιθανή φορολόγηση ή και πιθανή αλλαγή νομίσματος, που είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, είδαμε όλοι τι συνέβη με τον Βαξεβάνη. Ασκήθηκε, ναι, ασκήθηκε η δίωξη, ας πούμε, και τον βρήκαν, έτσι. Τον παρακολουθούσαν από ό,τι έλεγε ο ίδιος από μέρες, ας πούμε. Δεν ξέρω τι ισχύει από όλα αυτά τώρα, εντάξει, δεν είναι εκεί το θέμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Κασιδιάρης για εξίσου αυτεπάγγελτο, για αυτεπάγγελτο κακούργημα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ναι, δεν ήταν πλημέλημα. Δύο πράγματα πάνω σε άνθρωπο. Δεν είμαι και σίγουρος, αλλά νομίζω δεν ήταν πλημέλημα ο ξυλοδαρμός. Νομίζω. Όχι, κακούργημα θα ήταν λογικά. Τέλος πάντων, δεν βρέθηκε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν βρέθηκε, αλλά όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν στα γραφεία της Χρύσης Αυγής στο σταθμό Λαρίσσος. Ναι. Έτσι, είχε ανακοινωθεί το συγκεκριμένο. Η αστυνομία δεν το ξέρει πάντως. Δεν διαβάζει την media. Σίγουρα όχι. Ειρωνικά. Η κατηγορία λοιπόν με την οποία ασκήθηκε η αυτεπάγγελτη δίωξη είναι η παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί βέβαια είναι ότι η λίστα περιλαμβάνει μόνο ονόματα και διακριτικούς τίτλους εταιριών που φέρεται να έχουν λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα HSBC. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι και σε εξέλιξη και μεταξύ νομικών, από ό,τι βλέπω, και στο Twitter και σε άλλα social media, για το κατά πόσο ήταν νόμιμο ή παράνομο, στο οποίο αυτό μπορεί να κριθεί μόνο από δικαστήριο. Λοιπόν, χειρότερη κατάληξη είχε η μοίρα των δύο δημοσιογράφων, Κώστα Αρβανίτη και Μαριλένας Κατσίμη, που με απόφαση του Διευθυντή Ειδήσεων Εμίλιου Λιάτσου απολύθηκαν από την ΝΕΤ. Είναι οι δύο δημοσιογράφοι που κάνουν την εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση. Λοιπόν, ως αιτία απόλυσης τώρα αναφέρεται η παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, από την οποία έχει πολύ ο Εμίλιος Λιάτσος, μην ξεχνιόμαστε, επειδή δεν δόθηκε η δυνατότητα στον Υπουργό να απαντήσει σχετικά με το σχόλιο που έκαναν οι δύο δημοσιογράφοι για την έκδοση των ιατροδικαστικών πορισμάτων για τους βασανισμούς των 15 αντιφασιστών. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο τον διάλογο, ο οποίος αποτέλεσε αιτία για τον Εμίλιο Λιάτσο. Είναι αυτό το οποίο παραβίασε την δημοσιογραφική δεοντολογία και οδήγησε στην απόλυση των δύο δημοσιογράφων. Γιατί βγήκαν και ιατροδικαστικά πορίσματα για τους 15 που συνελήφθησαν και που έγραφε η Guardian και που θα έκανε ο κύριος Δένδιας στην Guardian μήνυση. Δεν έκανε μήνυση. Δεν έκανε, γιατί τα πορίσματα δείχνουν ότι όντως είναι κακούργημα. Και θα παραιτηθεί τώρα? Α, δεν ξέρω. Δεν νόμιζα να παραιτηθεί. Πάντως, ήταν περίεργο ότι ο κύριος Δένδιας είπε, σαν να ήξερε τα πορίσματα, που αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται. Οπότε, απ' τη μία είναι καλό το ότι δεν τα ήξερε και το έκανε λάθος, αλλά απ' την άλλη, τώρα, πώς πας και το λες. Θα πει συγγνώμη. Δεν ξέρω. Πάμε με τον καιρό. Πω, δύσκολα για τον κύριο Δένδια. Αυτό είναι. Είναι και κοντοχωριανός, είναι από την Κέρκυρα, δεν είναι? Είναι από την Κέρκυρα. Και είναι και σοβαρός άνθρωπος, έχω να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε το σχετικό βίντεο. Αυτό εδώ πέρα το φοβερό. Τα φοβερά αυτά που υπόθηκαν. Η απίστευτη αυτή ασέβεια προς το πρόσωπο του Υπουργού παραβίασε κάθε δημοσιογραφική δεοντολογία και φυσικά, όπως όλοι ξέρουμε, ο Εμίλιος Λιάτσος είναι άτεγκτος σε αυτά τα πράγματα ως δημοσιογράφος, ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει την ενημέρωση
μαχητικά και για πολλά, εδώ και πολλές δεκαετίες. Εμείς μεγαλώσαμε τον Εμίλιο Λιάτσο στο Mega TV, στο Mega, στο Δελτίο. Τα Σαββατοκύριακα μάλλον, γιατί τις άλλες μέρες παίζανε οι φίρμες. Και στο Star δεν ήταν. Με καλά μετά ανέλαβε διευθυντής στο Star. Το οποίο έχει φοβερές ειδήσεις κάθε μέρα, έτσι. Που ναι, κατά συνάδουμε. Η αρχισυνταξία του Δελτίου Ειδήσεων του Star είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, παράλληλα με την απόλυση των δύο δημοσιογράφων, πάφθηκε από την ΕΤΡΙΑ δημοσιογράφος που σχολίασε την αστυνομική παρουσία στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή σήμερα, διαβάζοντας τα όλα αυτά, θα έπρεπε να έχουμε ένα εμβατήριο της Χούντας από πίσω. Έχοντας και τις εικόνες από χθες που στρατός φιλούσε ένοπλοι στρατιώτες, δεν κάναν παρέλαση, αλλά φιλούσαν την παρέλαση μαζί με τα ΜΑΤ, από πίσω τα ΜΑΤ, από την άλλη οι ένοπλοι στρατιώτες με τα αυτόματα. Και την τεράστια σημαία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δέκα σημαίες υψώθηκαν. 10 μεγάλες σημαίες υψώθηκαν σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Τι μου λες. Για την επέτειο των 100 ετών από την απελευθέρωση της πόλης. Αχα. Ναι. Η δε τεράστια σημαία που υψώθηκε στο λιμάνι, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μια πολύ σημαντική είδηση, μην περάσει έτσι στα ψηλά. Η τεράστια σημαία βάρους 138 κάτι κιλών, που ήταν υψωμένη πάνω σε γερανό, σκίστηκε σήμερα το πρωί από τον αέρα. Από τον αέρα ή η ΑΚΑΠΑ έκανε τη δουλειά της. Μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή και ίσως να υπέβαλε μία κίνηση στην Guardian. Δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να το κάνει η Guardian με εντολή ΣΥΡΙΖΑ. Έσκησε τη σημαία. Ναι. Και επίσης η Guardian έχουν και εκτυπωτές στα γραφεία τους, οπότε οριστική πυρήνα. Αυτό ακριβώς. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών σε ανακοίνωσή της καταγγέλει, διαβάζω την ανακοίνωση, την απαράδεκτη και ανετιολόγητη απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης της ΝΕΤ Εμίλιου Λιάτσου να κόψει την εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Αρβανίτη και τη Μαριλένα Κατσίμη. Ο κύριος Λιάτσος απέδωσε την απόφασή του στην αναφορά των δύο δημοσιογράφων παρουσιαστών σε δημοσίευμα της Αυγής με τα πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που επιβεβαιώνουν ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian περί κακοποίησης στη Γαδά αντιφασιστών διαδηλωτών στη μοτοπορία της 30 Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα, συνεχίζει πιο κάτω η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ, πρωτοφανή απαξίωση του ρόλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, επιτρέψτε μου το προσωπικό σχόλιο, πότμος εδώ. Δεν μου φαίνεται ούτε πρωτοφανής, ούτε θεωρώ ότι έχει παίξει κανένα συνεπή ρόλο η δημόσια ραδιοτηλεόραση μέχρι τώρα. Και περιφρόνηση του δημοσιογραφικού έργου μαρτυρεί η απομάκρυνση ρεπόρτερ της ΕΡΤ3 από την κάλυψη των εορταστικών εκδηλώσεων το περασμένο τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, επειδή το ρεπορτάζ του ενόχλησε το Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης κ. Λιάτσο. Τη λογοκριτική παρέμβαση προκάλεσε η δημοσιογραφική περιγραφή για την ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από το ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Η Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων τιμώρησε με αυτόν τον τρόπο ένα δημοσιογράφο επειδή εκτέλεσε ευσυνείδητα και σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας το καθήκον του. Μετέφερε στους τηλεθεατές δηλαδή αυτό ακριβώς που συνέβαινε. Και έτσι κλείνει η ανακοίνωση. Αυτά από την ανακοίνωση. Αυτά σε ό,τι αφορά την ελευθερία λόγου στην Ελλάδα. Στρατιωτικούς δρόμους, μεγάλες σημαίες, ελεγχόμενα μέσα, Ιράν. Για την πατρίδα. Είπε κανείς Ιράν. Όχι. Λοιπόν. Ακούω το επιχείρημα. Αφού εσείς τώρα πώς βγαίνετε, αν έχουμε χούντα. Ναι. Δεν ξέρουν ακόμα πώς να το κλείσουν. Σχόλιο. Ναι. Και μην το πας μακριά, θα έρθει και αυτή η ώρα. Ναι. Σας θέλουμε εδώ πέρα, από κάτω. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα χθεσινοβραδινά που έλαβαν χώρα στην πιάτσα ναρκωτικών που βρίσκεται κάθε βράδυ στην διασταύρωση Στουρνάρη και Κάνιγκο στα Εξάρχεια. Ένα σημείο που δεν γνωρίζει η ελληνική αστυνομία, παρότι ας πούμε, κάθε μέρα στο ίδιο σημείο γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Η ελληνική αστυνομία δεν ξέρει τίποτα, έτσι. Το λέω αυτό για να μην απολυθώ κι εγώ. Έτσι δεν κάνουμε το σχολείο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, χθες το βράδυ για περίπου 2 ώρες λάμβαναν χώρα κάποιες επιθέσεις από την πλευρά της πλατείας Εξαρχείων προς την πιάτσα ναρκωτικών.
Στις πρώτες δύο επιθέσεις ήταν μικρή ομάδα, ήταν 2-3 άτομα. Αυτό οδήγησε στον οπλιστή να ετοιμαστεί η πιάτσα ναρκωτικών και κατά τη διάρκεια της τρίτης... Συγκεκριμένα άτομα. Συγκεκριμένα άτομα από την πιάτσα ναρκωτικών. Όχι, όταν γίνεται αναφορά στην πιάτσα, να ξεκαθαρίζουμε ότι είναι συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν την προστασία, παύλα, φρούρηση της πιάτσας και δεν αναφερόμαστε σε όλους τους παρευρισκόμενους, ας πούμε. Όταν αναφερόμαστε στην πιάτσα ναρκωτικών, ναι, αναφερόμαστε και στους χρήστες, και στους εμπόρους, και στους dealer, και στους μπράβους. Γιατί έχουν και μπράβους που προχωρήσουν, έτσι. Ακριβώς, μιλάμε κυρίως για τους μπράβους. Γιατί οι χρήστες είναι απλώς παρευρισκόμενοι, έτσι, ψάχνουν τη δόση τους ή κάνουν χρήση κτλ. Και φεύγουν όταν συμβαίνει κάποιο επεισόδιο. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της τρίτης επίθεσης ακολούθησαν συγκρούσεις με μάχημα άτομα από την πλευρά της πιάτσας ναρκωτικών, που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν απλοί χρήστες. Να δούμε και το βίντεο. Να δούμε το βίντεο και έπειτα θα σχολιάσουμε όχι το περίεργο, το αξιοσημείωτο στην περίπτωση είναι ότι από την πλευρά της πιάτσας ναρκωτικών ακούστηκαν φασιστικά συνθήματα και μάλιστα σε κάποιο σημείο θα το ακούσετε που φωνάζουν «Αίμα τιμή, Χρυσή Αυγή» σε πολλά σημεία, όχι σε ένα σημείο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Φωνάζει ρε άλλο, η άλλη φώναξε γαμό την Αλβανία. Δε στο διάλερ, μαλέκες. Αλλά αυτό γράφει. Γράφει το γονός. Γράφει. Αν γράφει. Λοιπόν, είδαμε τα όσα έλαβαν χώρα χθες το βράδυ στα Εξάρχεια. Το έχει ανεβάσει και όλο το βίντεο. Έχει ανεβεί και όλο το βίντεο, μπορείτε να το δείτε από το Omnia TV. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, μία εκτίμηση ότι υπάρχει περίπτωση, επειδή πραγματοποιήθηκαν δύο επιθέσεις, να φώναξαν χρυσαυγίτες να καθαρίσουν. Υπάρχει περίπτωση να ήταν κάποιος ο οποίος του καρφώθηκε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό να πει «Αίμα τιμή, Χρυσή Αυγή».
Είναι πολύ, το είπαν πολύ συντεταγμένα για να, το είπαν, για να είναι κάτι τυχαίο, ας πούμε. Και δεν υπήρχε καμία αντίδραση από τους άλλους παρευρισκόμενους στο σημείο. Και να απαντήσω στην ερώτηση της Σίλβιας, όχι, αφελής προφανώς η ερώτηση, η αστυνομία δεν εμφανίστηκε καθόλου, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε στο τέλος. Όχι, στο τέλος, συγγνώμη, στο τέλος πέρασε μια δημιουργία ΜΑΤ. Πέρασε στο τέλος, αφού είχαν τελειώσει όλα. Είχαν τελειώσει όλα, ναι. Και πέρασε μια δημιουργία ΜΑΤ, πέρασε δίπλα από την πεζόπια, δεν πήραξε κανέναν. Και ανηφόρησε προς την πλατεία, μετά δεν ήταν πολύ ωραία. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Και πάμε στην τελευταία, στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα, την επίθεση από ανώνυμους, όχι σε σελίδα, αλλά στις υποδομές του Υπουργείου Οικονομικών. Η επίθεση είχε κύριο στόχο τη διαρροή εγγράφων και πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Το μήνυμα είχε ως εξής. Χαιρετούμε τους πολίτες του κόσμου, χαιρετούμε τους πολίτες της Ελλάδας, είμαστε οι ανώνυμοι. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων το νέο πακέτο των οικονομικών μέτρων λιτότητας κτλ. Δεν θα το διαβάσω όλο. Συγγνώμη. Αναφέρεται στα ποσοστά αυτοκτονιών που έχουν ανέβει πάρα πολύ, για τα παιδιά που ζουν, 439.000 ανήλικα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της UNICEF. Και αναφέρει στο τέλος, πάμε στο ζουμί και λέει ότι έχουμε αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. Οι σερβερ της IBM δεν μας φάνηκαν τόσο ασφαλείς τώρα, έτσι δεν είναι? Έχουμε νέα όπλα στο οπλοστάσιό μας, μια εξαιρετική, μη επιδιορθωμένη αδυναμία για SAP συστήματα είναι στα χέρια μας και θα την χρησιμοποιήσουμε για να φέρουμε την κόλαση. Έτσι αναφέρει η ανακοίνωση. Αντλήσαμε απόρριτα κυβερνητικά δεδομένα, κωδικούς κτλ. Πολίτες της Ελλάδας πληρώνετε τράπεζες και διεθνείς οίκους διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Είναι η δική σας ζωή, εξέγερση πριν να είναι πολύ αργά. Σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που έχουν δημοσιευτεί από εδώ και από εκεί, όπου έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση των ανώνυμους, αναρτήθηκαν και οι εσωτερικοί κωδικοί πρόσβασης του Υπουργείου Οικονομικών, όπου μπορεί να δει κανείς και τον τραγέλαφο της δίθεν ασφάλειας. Μιλάμε τώρα για κωδικούς που προστατεύουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Έχει 6 χαρακτήρες. 6, όχι 5. Μην είσαι προβοκάτορας. Αδύνατο να σπάσει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ναι, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήμασταν μαζί σας. Η θεματολογία της αυριανής εκπομπής διαμορφώνεται και πάλι στην ομάδα Newsroom στο Omnia TV. Ραντεβού λίγο μετά τις 8, αύριο, στο omniatv.com/webtv. Γεια και χαρά. Γεια σας.